και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτό εδώ το καναλάκι. Εδώ μέσα, αυτό το υπέροχο κουτί που το αγόρασα φέτος, έχω βάλει όλα μου τα μαγιό που αγόρασα φέτος. Γιατί τα περσινά τα έδωσα, γιατί τα είχα γύρω στα 3-4 χρόνια, ήταν οπότε... Και εδώ μέσα είναι και οι επιλογές που έχω κάνει από τον Luigi. Οι περισσότεροι μου ακολουθείτε, συγγνώμη, στο Instagram, έχετε δει ότι έχω διαλέξει κάποια μαγιό τα οποία τα έχω δοκιμάσει και σε νούμερο και στο πώς κάθονται, πώς στέκονται, πώς είναι το πάνω, πώς είναι το κάτω, τι χρώμα θέλω να διαλέξω, τι σχέδιο και όλα αυτά. Για να είμαι σίγουρη για αυτά που θα σας προτείνω για όλο το καλοκαίρι. Οπότε έχω εδώ τις 12, νομίζω 13, δεν ξέρω, 14 επιλογές μου, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι. Και επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα για το τι νούμερο πήρες φιλιό, έχω μεγάλο στήθος, θα μου κάνει, έχω μικρό στήθος, θα μου ταιριάζει, φαίνεται το στήθος, φαίνεται, διαφανίζεται, οπότε θα σας τα λύσω όλα τώρα εδώ. Γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να απαντάω σε κάθε μία ξεχωριστά στο Instagram. Γι' αυτό και γίνεται και αυτό το βίντεο. Ανοίγω το σεντουκάκι αυτό το υπέροχο που έχω ένα ακόμη, το οποίο βάζω τα... τα σκουφιά και αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Γενικά έχει και αρκετά κοφτά. Το Luigi, εγώ έχω διαλέξει μια μέση κατάσταση, βέβαια ολόκληρος ο ποπός δεν είναι μέσα, αλλά okay. Αυτό εδώ είναι rip, τα περισσότερα που έχω διαλέξει είναι rip, οπότε αυτό εδώ είναι ένα μπλε rip, πάρα πολύ ψηλόμεσο, ξέρετε γιατί τώρα είναι της μόδος που λένε, το έχω πάρει σε medium large, γιατί έχει το πάνω τουλάχιστον, έχει στενή εφαρμογή. Αυτό, εάν έχετε αρκετό στήθος, νομίζω πως δεν θα σας ταιριάζει. Εντάξει, εμένα είναι μέτριο. Αν μπορώ να το χαρακτηρίσω μέτριο, δεν ξέρω πώς πάνε, μεσαίο μέτριο. Τέλος πάντων, μεσαίο. Οπότε μου στέκεται μια χαρά, μου αρέσει έτσι όπως κάθεται, δεν διαφανίζει, έχει μέσα και αυτό το μαξιλαράκι, το ύφασμα εδώ πέρα είναι διπλό, οπότε ούτε αυτό διαφανίζει, στέκεται καλά και γι' αυτό το διάλεξα και το προτείνω σε εσάς. Καλά, επόμενο είναι για κορίτσια με στήθος αλλά και λίγο μια κοιλίτσα παραπάνω που θέλεις να καλύψεις, έχει σε πάρα πολλά χρώματα, αν μπείτε στο site σας γράψω από κάτω θα τα δείτε. Αυτό πάλι είναι rip και είναι ρε παιδί μου συσφυκτικό, εγώ το λέω. Είναι σφιχτό γιατί ανεβαίνει πάνω και σε κρατάει λίγο την κοιλιά εάν έχεις κοιλίτσα. Και αυτό εδώ πέρα έχει μια ένα πραγματάκι εδώ μέσα αυτό, το οποίο αν θέλεις το βγάζεις και χωράει αρκετό στήθος μέσα. Δηλαδή είναι για κοπέλες με στήθος. Εμένα σου το καλύπτει όλο, δεν φαίνεται τίποτα. Σε κάθε ένα μαγιό, επίσης κλείνει εδώ έτσι. Το έχω πάρει medium large και αυτό, γιατί έχει στενή εφαρμογή το κάτω. Τι θα έλεγα, σε κάθε μαγιό που σας δείχνω, από εδώ δίπλα θα σας βάζω τη φωτογραφία που μου έβγαλε. Καλά, υπέροχο χρώμα, καταπληκτικό χρώμα, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γράψει, γιατί σε ένα story που σας έκανα και σας το έδειξα, δεν έδειχνε αυτό το πράσινο που είναι το ζουνονί. Και μάλλον δεν δείχνει και τώρα. Κάνει ένα μικρό V εδώ πέρα μπροστά. Είναι πάρα πολύ ψηλόμεσο, δεν είναι ρίπα, αλλά είναι μαλακό, είναι διπλό ύφασμα και αυτό. Και το πάνω είναι για κορίτσια με, θα έλεγα, μικρό μεσαίο στήθος. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα για μια με πολύ μεγάλο στήθος, γιατί δεν θα χωρέσει, θα σας περισσεύει κορίτσια από κάτω. Έχει στενή γραμμή, το έχω πάρει medium large και το επάνω. Εγώ, για να σας πω, είμαι 1,68 και 63 κιλά. Πολλά δεν είμαι. Ναι, οπότε medium large και σε αυτό και στα περισσότερα medium large έχω πάρει. Πάλι και αυτό κλείνει με αυτό που μπαίνει στη θέση του. Η λεπτή τυράντα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί κολακεύει λίγο εδώ τα πράγματα μας, όπως σκέψου είναι σαν αυτό. Και κολακεύει λίγο εδώ τα κόκαλα και όλα αυτά.
Αυτά γενικά είναι όλα πολύ ψηλόμεσα που έχω διαλέξει. Αυτό το Μάιο πρέπει να το είχα πάρει. Αυτό είναι κανονικό. Κανονικότατο, δηλαδή κανονικότατο. Καλύπτει αρκετό μέρος του πισίνου σας. Ίσως θα το έβαζε και μία με λίγο περισσότερα κιλά, δηλαδή καλύπτει, δεν είναι όλα στη φόρα, αυτό θέλω να πω. Είναι και αυτό για ένα μεσαίο μικρό στήθος, strapless. Επόμενο, λευκό, δεν ξέρω, εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ τα λευκά. Βλέπετε ότι έχει θέση για αρκετό στήθος, δηλαδή καλύπτει, είναι λίγο αθλητικό και για ένα πιο αθλητικό κορμί για κάποιον που του αρέσουν τα πιο αθλητικά μαγιό, είναι τύπου μπουστάκι, είναι ριπ και αυτό που λιώνω για ριπ. Κλείνει από πίσω με αυτό εδώ, που ποτέ δεν το βρίσκω, πάντα μπερδεύομαι σε ό,τι σου τιέν και να είχα, πάντα λίγο κάτι με μπέρδευε, κάπως αλλιώς το έβαζα. Ζητήστε έναν άνθρωπο να σας κουμπώσει, τέλος πάντων, λευκό. Και από κάτω, αρκετά ψηλόμεσο, όπως είναι νομίζω και το μπλε είναι αυτό ακριβώς. Καλά μιλάνω ησύες και εγώ ότι μου κατέβει και δεν είναι. Ναι. Είναι. Ακριβώς ίδιο το κάτω είναι. Απλά έχει άλλο πάνω, διπλό, πολύ σημαντικό που είναι διπλό. Απλά τα άσπρα γενικά, να ξέρετε, tip δικό μου, πρέπει να τα προσέχετε λίγο με τα αντιλιακά. Όλα τα μαγιό το έχουν αυτό. Αυτά. Με το άσπρο. Πάω σε ένα ακόμη μπλε, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ, αυτή η γραμμούλα εδώ, το V που κάνει. Θα έλεγα πως είναι και για μεγάλος, να το κάνω, και για μεγάλο στήθος, και αν βγάλεις και αυτό εδώ χωράει κι άλλο, αν και αυτό είναι καλλιπτικό περισσότερο που έχει μέσα και δεν είναι ενίσχυσης, έχει και το προσαρμόζεις τέλος πάντων στο μέγεθο που θες, αν θέλεις δηλαδή και έχεις μικρό στήθος, μπορείς να το κάνεις τίγκα πάνω, να ανέβει. Αν και δεν είναι κάτι πολύ μικρό στήθος. Medium large το έχω πάρει και αυτό. Δεν θα έλεγα ότι έχει στενή εφαρμογή. Ίσως και το small medium να μου έκανε. Όχι, ίσως πιστεύω ότι θα μου έκανε αυτό το small medium. Επίσης το κάτω είναι καταπληκτικό. Γιατί είναι βέβαιο, δεν είναι τόσο χοντρό όσο το άλλο. Είναι μονό ύφασμα. Όχι μονό, διπλό είναι πάλι. Αλλά είναι πιο λεπτό ύφασμα από το άλλο το. Από το άλλο, από αυτό, το άσπρο, είναι λίγο πιο λεπτό rip. Και κάνει και αυτό το βέτη τζαχτινιά του, είναι λίγο πιο sexy girl. Α, αυτά! Σας έρχονται σε αυτά, λογικά και εσάς, όχι μόνο εμένα. Αυτά εδώ βολεύουν πάρα πολύ, γιατί σίγουρα θα πάρετε δύο μαγιό μαζί σας. Οπότε το βρεγμένο ανοίγετε και το βάζετε μέσα. Ή τα πετάτε. Χρήσιμα είναι για την τζάζα και στα λάσεις. Του παιδιού σας, του άντρα σας, δύο-τρία, τσακ 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 και μετά θα βάζετε σπίτι να στεγνώσουν, φυσικά μην τα αφήσετε εκεί γιατί την έχω πατήσει. Λοιπόν, επόμενο, αυτό νομίζω δεν το φωτογράφησα εσύ, πω πω και μ' αρέσει, κοιτάξτε με βολανάκια, δεν είναι πολύ cute, μου αρέσει πολύ. Και αυτό έχει λεπτό ύφασμα, δεν θα έλεγα ότι είναι χοντρό όπως τα άλλα. Ριπ και αυτό, τρομερό χρώμα, ειδικά μαυρισμένοι, αυτά τα χρώματα δείχνουν υπέροχα. Αυτό δεν είναι τόσο, δεν έχει λάστιχο, δεν είναι δηλαδή όπως αυτό που σας έλεγα ότι είναι συσφιχτικό που το λέω. Δεν είναι δηλαδή τόσο ελαστικό που μαζεύει, αλλά είναι πάλι μεγάλο από πίσω. Και αρκετά ψηλόμεσο και αυτό μου αρέσει γιατί είναι, ξέρεις, λίγο πιο ανάλαφρο από το άλλο που, ξέρεις, καμιά φορά θέλεις να βάλεις λίγο πιο ανετήλα μαγιό, ανάλογα με τη διάθεσή σου ρε παιδάκι μου. Πράσινο αυτό, το τριγωνάκι, ένα κλασικό τριγωνάκι με πολύ ψηλόμεσο τέτοιο, το οποίο αυτό είναι, δηλαδή πατάει και λίγο τα πλαϊνά, κάνει και λίγο παραπάνω μεσούλια. Αυτό εδώ, γιατί είναι πιο, πώς να το πω, πιο σφιχτό το ύφασμά του, έχει το λάστιχο από μέσα, είναι διπλό, αλλά όχι τόσο, όπως είπαμε, το άλλο χοντρό. Το τριγωνάκι εδώ είναι και πίσω και πάνω προσαρμόσιμο, όπως λέγεται μωρέ, προσαρμοσμένο, τέλος πάντων, ανάλογα με τα μέτρα σας.
Το τριγωνάκι, για όποια το έχει δοκιμάσει τριγωνάκι, ξέρει πια τι ταιριάζει και αν τη ταιριάζει το τριγωνάκι. Εμένα μια χαρά μου ταιριάζει. Και εδώ πέρα πάλι νομίζω ότι το έχω πάρει medium large, αλλά θα έλεγα πως ίσως και το small medium μου έκανε σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι τόσο στενή η εφαρμογή του. Καλά, ροζ πάλι καταπληκτικό, καταπληκτικό. Το ροζ μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό έχει στενή εφαρμογή. Το θυμάμαι. Και αρκετά ψηλόμεσο. Συγγνώμη. Ορίστε και κάνει ένα μικρό V κάτω. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Είναι νομίζω παρόμοιο με ένα άλλο που σας έδειξα, αλλά ίσως και σε διαφορετικό χρώμα. Το κάτω δηλαδή είναι ίδιο με κάποιο από αυτά που σας έδειξα πριν. Εν πάση περιπτώσει, μου αρέσει πολύ αυτό και θα φορεθεί φέτος σίγουρα όταν λίγο ακόμα βρίσκω. Βέβαια δεν μιλες και άσπρη, αλλά δεν με είδε και ο ήλιος. Έχω κάνει 3 σολαριουμάκια και έχω στανιάρι. Γιατί είχα αυτή τη φωτογράφηση με το Λουίτζι και πώς να εμφανιστώ άσπρη. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Είναι και η βάση από πίσω μαύρη, δεν ξέρω, μπορεί να προβληθεί. Το άσπρο, και εγώ μαύρη με λες, δεν με λες και κάτι. Το άσπρο είναι πιο, είναι αρχοντικό ρε παιδί μου. Τι, δεν είσαι μαύρη, είσαι. Δεν κοιτιέσαι. Το άσπρο είναι πιο αρχοντικό, αν και μ' αρέσει εμένα το μαύρο σε εμένα. Δηλαδή δεν θα προτιμούσα να έχω να, το καλοκαίρι να είμαι άσπρη. Το άσπρο, να ξέρετε, δείχνει πιο υγεία και λίγο πιο γαλαζό ματιά. Αυτό. Αυτό. Αλλά εγώ εκεί να μαυρίσω. Και αυτό εδώ το mauve, τριγωνάκι είναι και πάνω, αλλά λίγο διαφορετικό τριγωνάκι. Είναι λίγο το ύφασμά του. Έχει και αυτή τη γραμμούλα από κάτω που κρατάει, ξέρετε, και λίγο το στήθος και το αναδεικνύει, δηλαδή μέχρι που φτάνει το στήθος, τα όρια του. Έχει προσαρμοσμένο πάλι το, πώς το λένε αυτή τη λέξη, για να το ανοιγοκλίνετε ανάλογα με το στήθος σας και την πλάτη σας. Την πλάτη κλείνει πάλι εκεί που θέλετε εσείς, ενώ στους ώμους το βάζετε εσείς. Το μοβ πάλι μου αρέσει, κάνει λίγο μπαμ, καλά. Τα έχω πάρει λίγο, παραμιλάω, τέλος πάντων. Υπέροχο χρώμα, σαν τα νύχια μου. Υπέροχο χρώμα, καλά, είναι must φέτος το καλοκαίρι, να ξέρετε, εδώ χωράει, χωράει στήθος εδώ, χωράει, γιατί έχει και αυτό εδώ, οπότε δεν το αφήνει ακάλυπτο, δεν είναι μόνο αυτό, έχει και αυτό εδώ πέρα πάνω, η φωτογραφία το δείχνει δίπλα, και αυτό είναι αρκετά ψηλό, όμως, πολύ μαλακό ύφασμα και πάλι το θες και το πας όπου θες. Όμως δεν το φτιάνεις, το φτάνεις και μέχρι τα αυτιά. Λοιπόν, όλα με τη μουλά της, μην το ξαναλέω. Κόκκινο της φωτιάς! Με μαυρισμένο δέρμα και όχι μόνο, λεπτή πυράντα, είναι σαν το άσπρο ακριβώς που σας έδωσα στην αρχή, απλά σε κόκκινο εδώ, μπορεί να έχω πάρει small, παιδιά. Small medium είναι αυτό, ναι. Αυτό είναι small medium. Λες να βάλω αυτό τώρα. Θα πω και πάνω. Και επόμενο που διάλεξα, αλλά δεν φωτογράφησα. Α, αυτό είναι, ρε παιδί μου, δεν σας είπα, είναι όπως είπαμε και στο άσπρο, είναι, ξέρετε, πιο αθλητικό, χωράει στήθος, αλλά και χωρίς στήθος πάλι κολακεύει και φαίνεται όμορφο και... Και να μην έχετε θέματα αν έχετε μικρό ή μεγάλο στήθος, δεν καταλαβαίνω. Απλά το λέω εγώ για να ξέρετε κι εσείς πώς μπορείτε να πορευτείτε στο θέμα τι αγοράσετε και όχι ότι αποκλείουμε αυτές που έχουν μικρό στήθος για κάποια πράγματα ή μεγάλο για κάποια άλλα. Το λέω για τα νούμερα και για το τι μπορεί να χωρέσει αυτό το ύφασμα μαγιού. Μαγιό. Επόμενο. Αυτό δεν το έχω φορέσει, παιδιά, αλλά είναι πουά, είναι έτσι cute, δεν είναι. Τέλειο. Εμένα μου αρέσει. Και έχει και την πλατάρα απ' έξω. Αυτό το έχω πάρει... Size δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, ρωτήστε τα κόρισια από το Λουίτζι αυτό σε τι μου το στείλανε. Ναι, πάντως είναι στενό. Δηλαδή είναι καλό, μου κάνει όπως πρέπει, δεν θα το ήθελα ούτε πιο μικρό, ούτε πιο μεγάλο. Κάτι το διαφορετικό, λίγο πιο girly. Το επόμενο λοιπόν είναι αυτό υπέροχο χρώμα, μου αρέσει πολύ, γιατί αυτά τα χρώματα, ξέρετε, λίγο τα γίνα, όταν μαυρίζεις, λες και σου αναδεικνύει λίγο παραπάνω το μαύρισμα. Είναι αυτό το κορδονάκι στην άκρη για λίγο πιο τολμηρά κορίτσια. Βλέπετε. Παϊτίνγκα επάνω, μου αρέσει εμένα προσωπικά, με ρωτάς, μου αρέσει και μου αρέσει πολύ και το χρώμα αλλά και το σχέδιο. Τριγωνάκι, προσαρμοζόμενο, προσαρμόσιμο, προσαρμοσμένο, ραντάκι εδώ για πάνω κάτω και μικρό τριγωνάκι, δηλαδή χωράει ή δεν χωράει μεγάλο στήθος αυτό εδώ. Σας έδειξα νομίζω αρκετά με μαγιό που χωράνε το μεγάλο στήθος, 2-3 μαγιό τα οποία είναι περισσότερο πιο πολύ υφασμένο εδώ για να σας φύγουν για την κυλίτσα μας, εάν δεν θέλουμε να, ξέρω εγώ, να φαίνεται στην παραλία, δεν ξέρω πώς να το πω. Μην αρχίσετε και μου γράφετε από κάτω, σας παρακαλώ. Το λέω για τα νούμερα και για το πώς μπορείτε να αγοράσετε τα συγκεκριμένα μαγιό. Όχι ότι μία που έχει στήθος δεν μπορεί να βάλει ένα μικρό τριγωνάκι. Αν θέλει να το βάλει, ας το βάλει. Απλά λέω ότι δεν θα χωράει μέσα το όλο της ή ένα μέρος από το στήθος της. Το λέω για όλους εσάς που σας ενδιαφέρει να καλύπτετε ένα μέρος του στήθους σας ή το πώς είναι πίσω, πώς είναι μπρος, τι καλύπτει, τι δεν καλύπτει, γιατί με ρωτάτε στα μηνύματα σας στο Instagram. Ελπίζω να σας κάλυψα με αυτό το βιντεάκι και με τις επιλογές που έκανα εγώ με βάση τα δικά σας θέλω και για λίγο πιο παχουλούλες, λίγο πιο αδύνατες, λίγο πιο όλα να μπορέσω να καλύψω ένα μεγάλο μέρος με τις επιλογές μου, τα δοκίμασα, είμαι πολύ happy με την εφαρμογή και με την τιμή, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ οικονομικά. Από κάτω θα σας βάλω το link επιλογές φιλιόλου από το site του Luigi. Τι να πούμε άλλο, να πω ότι να, για να διαλέξω για να βάλω τώρα, γιατί με τυραννάς. Θέλετε να βάλω κουάκινο. Όχι, όχι, νομίζω δεν είναι. Να βάλω αυτό το άσπρο. Βάλω αυτό το άσπρο, έχουμε βρει, γιατί δεν το βάλω. Θα βάλω αυτό το άσπρο. Αυτό το βάλω. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη για να το βάλω. Ελπίζω να ξεκινήσετε και εσείς τα μπάνια σας, να χαρούμε τα καινούργια μας μαγιό, να χαρούμε γενικά την απελευθέρωσή μας από την έρμητη καραντίνα. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε subscribe σε αυτό το βίντεο που δεν το λέω συχνά, αλλά είπα να σας το πω και σε αυτό το βίντεο. Έχουμε φτάσει στις 80.000 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Έχω πολλή ενέργεια να δώσω πλέον στο YouTube και θα κάνουμε πολλά ακόμη. Ελπίζω, αν όλα πάνε καλά, αν πολλά. Φιλάκια να σας πω. Φιλάκια πολλά. Να περνάτε τέλεια, να πηγαίνετε για μπάνιο. Πάρτε το παιδί σας μαζί, που θα κοιμάται, ξέρετε, το μεσημέρι και αράξτε ρε παιδί μου, κοιμήστε το στην τζαπλώστρα, αυτές τις 2 ώρες που κοιμάται το μεσημέρι, απολαύστε τύπη στη θάλασσα, εάν έχετε και αυτοί κοντά σας, θα είσαι τσαφία, και πολλά, να περνάτε τέλεια, να χαμογελάτε, ό,τι μα ό,τι και αν σας συμβαίνει. Τσάου! On time, on time, on time!